αργή μου όταν ξυπνάω και πρέπει να κατέβω κάτω να κάνω μάθημα χώρου, ας το πούμε, εισαγωγικά έτσι. Ο άνθρωπος θέλει και το καφεδάκι του να κάτσει τουλάχιστον ένα τέταρτο μισή ώρα και μετά. 11 ώρα το μάθημα πρέπει να είσαι όλοι κάτω. Δεν θα σκιάμα πρόβλημα ποιος θα μπαίνει πρώτο, τέσσερις, όλοι κάτω, έχετε μάθημα. Anyway, ήδη περάσανε 3 live και χορευτικό ή κάποια χορεύτρια δεν είχα δίπλα μου. Και θα μπορούσα να είχα κι εγώ μια-δυο κοπελίτσες να χορεύουν. Δεν ξέρω τον τρόπο πώς καλούνται και πηγαίνουν τα παιδιά στις εκπομπές. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε κάποια εκπομπή, όπως έχω πάει και σε 3 μέχρι στιγμής. Σας αγαπάω, να είστε καλά. Θέλω κάποια στιγμή να έχω ένα σκάφος δικό μου, συσσαγωγικά κότερα, και να πάρω όλα τα νησιά παραμάζω. Χρήστος Τσακίρης, πολεμάω! Κάτω έχει μόνο κρεμό, από μένα τι άλλο να δεις. Αν θέλεις μπορείς να σωθείς, πάρε τι σου φύγε. Εγώ όμως δεν σ' ακολουθώ, γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Ο ένας να φεύγει για δυο κι ο άλλος να μένει εδώ. Πολεμάω, δεν είναι απορχή. Πολεμάω, να ζήσει η αγάπη. Κι ας καθώ, κι ας καθείς, αυτή να σωθεί. Πολεμάω, δεν είναι στα πάντα. Πολεμάω, δεν είναι εντοχή. Αν γλιτώσει η καρδιά μου, η καρδιά σου, η ζωή, η ζωή θα έχει σωθεί. Κι ο κάτω έχει μόνο πληγές, από σένα τι άλλο να δω. Οι μέρες τελειώνουν εδώ και έχουν γίνει μήνες. Εγώ όμως δεν σ' ακολουθώ, γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Ο ένας να ανοίγει η φτερά κι ο άλλος δυο χέρια διανά. Πόλεμα δεν είναι από ανάγκη. Πόλεμα δεν είναι εποχή. Πόλεμα να ζήσει η αγάπη. Κι ας καθώ, κι ας καθείς, αυτή να σωθεί. Πόλεμα δεν είναι από το πάνω. Πόλεμα δεν είναι εντοχή. Αν γλιτώσει η καρδιά μου η αγάπη, η ζωή, η ζωή θα έχει σωθεί. Χρήστο Τσακίρη, έλα. Άστο αυτό το μικρόφωνο, έλα. Πάρτο. Καλώς τον, ναι. Χριστάκο. Τι νέα, βρε Χρήστο? Όλα καλά. Καλά. Ευχαριστημένος. Τρέμω λίγο, αλλά είμαι εντάξει. Μισό λεπτό να ακούσω. Θέλετε να ακούσουμε τι λέει ο Χρήστος? Γιατί τρέμεις? Είχα ένα προβληματάκι με το τραγούδι μου. Τι προβληματάκι ακριβώς? Επειδή δεν το είχα ακούσει το τραγούδι, δεν το ήξερα. Ναι, και πρόβες ζωρίστηκα... δεν έχουμε. Ναι, έχουμε. Ζωρίστηκα να το μάθω λίγο. Δεν πήγες στις πρόβες? Πήγα. Και πώς έγινε? Τα παιδιά πώς τα λέω, πώς το μάθανε? Είχα ένα προβληματάκι εγώ. Είχες ένα πρόβλημα δικό σου, προσωπικό? Προσωπικό, ναι. Τι έγινε, για πες μας, γιατί τα λέμε όλα, μια οικογένεια είμαστε, όπως λέει ο κύριος Καπετανίδης. Όχι, δεν θέλω να το πω. Είναι κάτι σοβαρό? Κάτι σοβαρό, ναι, προσωπικό πολύ. Δεν μας είπε η παραγωγή κάτι πάντως. Τι έγινε? Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να τα λέμε όλα. Τι είναι όλα. Περίπου, ρε Χρήστο? Ο κύριος Κωστόπουλος ρωτάει. Έχω να δω τα παιδιά μου 1,5 μήνα και είμαι στεναχωρημένος. Θέλω να τα δω. Κατάλαβα. Εντάξει. Δεν ήταν κάτι έκτακτο όμως. Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει. Πάμε. Δεν ήταν έκτακτο. Εγώ νομίζω ότι είναι και άλλα παιδιά που έχουν να δουν τους γονείς τους πολύ καιρό. Και είναι και άλλα παιδιά που έχουν και αυτοί παιδιά. Τα λαβές. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήσουν τόσο πολύ συνεπείς στα μαθήματα φωνητικής, όπως είδαμε στο βιντεάκι?
Γιατί πρέπει να έχεις μια συνέπεια σε αυτό. Πρέπει να το κάνεις συνειδητά, ναι. Ξέρεις τι εννοώ. Είχε, ήταν αυτός ο λόγος, δηλαδή. Όχι, δεν ήταν ο λόγος αυτός. Ποιος ήταν ο λόγος? Εντάξει, δεν μπόρεσα να κρατήσω κάποιους στίχους και ζορίστηκα λιγάκι με το τραγούδι. Ναι, αλλά στα μαθήματα είσαι εκεί μέσα για να κάνεις κάποια πράγματα. Παρό, θέλω να σε διακόψω, συγγνώμη. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω εγώ πρώτος στον Χρήστο. Ωραία. Θέλω να του πω μερικά πράγματα. Άντε, όλοι μαζί θα μιλήσετε πρώτος. Λοιπόν, κόλλησα, περίμενε, μισό λεπτό μου έρχεται. Πάμε, ένα. Τι θέλω να σου πω. Τι θέλω να σου πω. Ο Χρήστος. Δημήτρη. Κόλλησα. Κάτι ρούλα. Κόλλησες. Ο Χρήστος. Θέλεις, λοιπόν, κύριε Καπετανίδη, εσύ. Να, όχι, εγώ θέλω μια φορά. Εντάξει, για να κλείσει, για να κλείσει ο Καπετανίδης να διαφωνήσει μαζί μου. Λοιπόν, Χρήστο, εμένα το τραγούδι δεν μου άρεσε και η δικαιολογία. Δεν είναι στα παιδιά σου 1,5 μήνα, τη βρήκα φτηνή. Sorry. Ξέρεις ότι σε πάω, ξέρεις ότι σε γουστάρω και πάω κάρα και όλη τη θες, αλλά στο δούνο του μια φορά πήγαμε, δεν θα ξαναπάμε. Εντάξει, εγώ δεν το είπα για δικαιολογία. Θέλω να πω, okay, γιατί λες είχες ένα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Μεγάλο πρόβλημα είναι ξαφνικά υγείας, είναι πρόβλημα κάποιου ανθρώπου, είναι, ξέρεις, κάτι να έχει συμβεί έκτακτο. Αν γενικά λέμε δεν είμαι καλός γιατί είμαι μακριά από την οικογένεια, το έχεις διαλέξει αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν πήγες. Στο βίντεο σου λέω σήκωλε, άσε 10 λεφτά ακόμα. Το ξέρω από μέσα, άσε 10 λεφτά ακόμα για να πάμε εδώ, γάζε και μου ξαπλάρα, πιούμε κανένα καφέ. Στο χορογράφο δεν πήγε γιατί, ξέρω εγώ, έπλαινε τα δόντια. Στη φωνητική, στη δασκάλα δεν πήγε για άλλο λόγο. Γενικά εγώ δεν γουστάρω κανέναν ο οποίο βαριέται και είναι τεμπέλη. Και εσύ τύχει να είναι τεμπέλη σαν τον, πώ το λένε, σαν τον Σταρόβα εκεί που είχε αράξει με τον Λαζόπουλο και λέει μεγάλε, πιάσε ένα καφέ από κάτω, ωραία, είμαστε, τι να κάνουμε. Αυτό δεν το πάω προσωπικά το θέμα. Γι' αυτό δεν κρίνω για αυτό που έκανες και είμαι βαθύτερα δυσαρεστημένος, γιατί εδώ ήρθατε να γίνετε καλύτεροι. Δεν ήρθατε εδώ να μας δουλέψετε και να πάρετε κανένα βραβείο. Έτσι, έτσι, συμφωνώ, αλλά δεν έγιναν τα πράγματα έτσι, okay, όπως μου λέτε, κύριε. Πώς δεν έγιναν, ότι δεν πήγες στο χορογράφο, πήγες? Πώς δεν πήγαν. Όποτε σε καλέσαν. Όποτε με καλέσαν. Γιατί τότε λένε ψέματα στην παραγωγή ότι δεν πήγες. Δεν ξέρω γιατί το είπα. Είναι κακοί άνθρωποι. Μου λένε πάνω από το κοντρόλ, παιδιά, ενημερώστε με γιατί δεν θέλω να δικηθεί ο Χρήστος. Την αλήθεια, πείτε μου. Αργεί να πάει, λένε, ότι δεν πολύ γουστάρει, με άλλα λόγια. Αργεί να πάει, έτσι μου λένε, Χριστάκο. Εντάξει. Ξεκόλλησα, μπορώ να του πω τώρα κάτι ή όχι? Τι πες? Έχω ξεκολλήσει, λέω μου. Άμα ξεκόλλησες, πάμε να κολλήσουμε. Πες το, γιατί θα κολλήσουμε εμείς. Λοιπόν, άκου. Χρήστο, ξέρεις ότι είμαι από τους πρώτους που σε έχω υπερασπιστεί και έχω πιστέψει τη φωνή, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, όμως, θα σου πω μια ιστορία. Στη Σοντισιόν είχε έρθει ένα παιδί που τραγουδούσε R&B. Και όταν του ζητήσαμε να μας πει και άλλα είδη τραγουδιών, αυτός πολύ έτοιμα μας είπε «Δεν μπορώ να το κάνω» και αποχώρησε. Εσύ από την άλλη μας υποσχέθηκες ότι θα κάνεις τα πάντα. Μέχρι στιγμής έχεις κρατήσει τελείως αντίθετη στάση από αυτά που μας είχες πει τότε ότι θα κάνεις. Επίσης μαθαίνω ότι αυτό που σου λέει και ο Πέτρος, δεν πας στα μαθήματά σου την ώρα που θα πρέπει να πας. Βαριέται. Ναι, βαριέται. Δείχνεις δηλαδή ένα στυλ σαν να... Το έχουμε πιάσει από τα χέρια. Σαν να έχει επαναπαυτεί. Ναι, έχει επαναπαυτεί. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, οκ, okay, έχει μια καλή φωνή. Καλή φωνή, αλλά το είπε καλύτερα από τον Καραδίμου, ο οποίος έχει βγει από αντίστοιχο σόου, ας πούμε. Δεν το είπε χειρότερα το. Οπότε γιατί? Δεν κατάλαβα. Και ο Καραδίμος είναι και πιο μπάνικος. Μάρο. Εγώ θέλω να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν. Ότι γενικά δεν το είπε άσχημα το τραγούδι. Δεν το είπε άσχημα το τραγούδι σήμερα. Πιο πολύ με ενόχλησε αυτό το πράγμα της τεμπελιάς. Θεωρώ ότι η τεμπελιά μεγαλώνει την αμάθειά μας. Αυτό πρέπει να το προσέξεις, γιατί. Είναι πολύ άδικο να γίνεται. Κώστα. Εγώ θέλω να πω, το θέμα μας βασικά το κλείνω σε ένα κουτάκι και το πάω πίσω, έτσι, άστο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι το stage του Greek Idol και τα φώτα τους δημοσιότητας νομίζω ότι τους έχουν πάρει τα μυαλά. Κάνεις παράπονα γιατί δεν έχεις χορευτικό. Και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, στις οντισιόν που είδαμε χιλιάδες παιδιά, πολλούς τους απορρίψαμε που είχαν καλή φωνή, γιατί έλεγαν: Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω αγγλικά, δεν ξέρω να τραγουδήσω ξένο κομμάτι ή δεν ξέρω ελληνικά και δεν μπορώ να τραγουδήσω ελληνικά κομμάτια. Και γι' αυτό τον λόγο τους κόβαμε. Εσένα σε περάσαμε, γιατί είχες υποσχεθεί διάφορα πράγματα. Ήταν έτοιμο, δηλαδή, εννοείς αυτό που κάναμε, λοιπόν, τα παιδιά. Διακρίνω ένα καλάμι. Πρόσεξε το αυτό το καλάμι που διακρίνω. Μπορώ να πω κάτι. Τα πράγματα δεν γίνανε έτσι. Απλά έγινε με την κυρία Χριστίνα κάτι με τη δασκάλα. Που κατέβηκα κάτω, έκανα τις πρόβες μου και μου είπε μετά από μισή ώρα θέλω να ξαναέρθεις. Έπρεπε να πάμε κάπου όλοι μαζί και εκείνη την ώρα έκανα μπάνιο. Έστειλε την Gloria να με φωνάξει
Και ήμουν μέσα στο πανιό, έκανα πέρα. Τώρα δικαιολογίες. Όχι, δεν είναι δικαιολογίες. Αυτό έγινε. Δεν έγινε ότι δεν πήγα κάτω στο... Μισό λεπτό, Χριστάκο μου. Έχεις το δικαίωμα να πεις ό,τι θέλεις βεβαίως. Αλλά να ξέρεις ότι αυτά που λέει η Κρητική Επιτροπή δεν τα λέει έτσι τυχαία. Έχει πάρει τις πληροφορίες της. Δεν είπα ότι λένε κάτι τυχαία. Και νομίζω ότι όποια κριτική σου ασκείται, Χριστάκο μου, σου ασκείται για το καλό το δικό σου. Έτσι, έτσι. Έτσι, το σέβομαι και το εκτιμώ πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κόσμο μας να ψηφίσει και να μας πει αν θέλει ο Χρήστος μας να παραμείνει στο Greek Idol. 901-14-052-10-GI-10 στο 19.000. Έχουμε χρόνο να τα πούμε πολύ. Χρήστο, πριν όμως περάσουμε στον επόμενο υποψήφιο,